Λοιπόν, Κόντρα News, επιστρέψαμε. Μαζί μου ο κύριος Συρίγος, καθώς και ο κύριος Δουζίνας. Πριν όμως μπούμε πάλι στην κουβέντα που είχαμε για τις εξελίξεις στο Μεσανατολικό, πάμε να συνδεθούμε μέχρι τη Ραμάλα και να παρακολουθήσουμε μια συνέντευξη που γράψαμε λίγη ώρα πριν με την Παλαιστίνια πολιτικό, την Χανά Νασράουι, η οποία έχει αρκετό ενδιαφέρον και στην πορεία θα την σχολιάσουμε και θα τη συζητήσουμε. Dr. Nasraoui, thank you very much for being here with us tonight and που είστε μαζί μας σήμερα και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τα δεδομένα στο πεδίο. Βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν αυτή είναι η χειρότερη στιγμή για αυτή τη σύγκρουση Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Νομίζω ότι είναι ένα κεφάλαιο στη διαρκή εθνοκάθαρση των Παλαιστινίων, τον εκτοπισμό τους, την αντικατάστασή τους από τους Ισραηλινούς, από την ΑΚΠΑ και την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, που βασίζεται ακριβώς στη στοχοποίηση των Παλαιστινίων πολιτών. Τους εκτοπίζουν, τους δολοφονούν, καταστρέφουν τα χωριά τους, 500 χωριά. Οπότε υπάρχει ένα μοτίβο εκεί, ένα κεφάλαιο που πραγματικά αποκαλύπτει την πραγματική φύση της Ισραηλινής κατοχής, της γενοκτονίας των Παλαιστινίων. Και το γεγονός ότι απολαμβάνουν πλήρη ασυλία, υποστήριξη από τη ΣΥΠΑ, την Ευρώπη, όχι όλη την Ευρώπη, και ταυτοχρόνως αποκτηνώνουν, δαιμονοποιούν τους Παλαιστινίους, μπορούν να τους κατασφάζουν χωρίς καμία συνέπεια. Δεν είναι η χειρότερη περίπτωση, αλλά θα έλεγα ότι υπενθυμίζει την εποχή της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ, την περίοδο 47-49. Έχουμε δει πολλούς πολέμους μέχρι τώρα, πολλές εισβολές του Ισραήλ στη Γάζα. Τώρα όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Προετοιμάζεται το Ισραήλ για τη χερσαία επιχείρηση και λέει σε ένα τεράστιο τμήμα του πληθυσμού να μετακινηθεί από τη Βόρεια στην Νότιο Γάζα και ταυτοχρόνως ακούμε για ουδέτερες ζώνες και νέα σχέδια επιτάπητος. Οπότε, τι προβλέπετε εσείς ότι θα είναι το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα? Μπορείτε να κάνετε κάποια εκτίμηση για το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου? Έχουμε ακούσει πολλές δημόσιες δηλώσεις από τον Νετανιάχου και τους υπουργούς του, αυτούς τους ρατσιστές υπουργούς, τους φασίστες, και όλοι δηλώνουν ότι θέλουν να εξαφανίσουν όχι μόνο τη Χαμάς, αλλά λέγεται ότι είναι εναντίον και όλων των Παλαιστινίων. Δεν πρόκειται για εθνοκάθαρση, πρόκειται για κάποια δημογραφική μηχανική. Μεταχειρίζονται τους Παλαιστινίους ως πιόνια και πιστεύουν ότι μπορούν να καταστρέφουν όλες τις υποδομές τους. Αυτό είναι απαράδεκτο και δεν είναι οριστικά τα σχέδια ακόμη, διότι το Ισραήλ δεν μπορεί να αντέξει άλλες απώλειες. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία τους που έχασαν από λιγότερους από 1.000 Παλαιστινίους μαχητές έναντι πλήρως εξοπλισμένων Ισραηλινών. Οπότε υπέστησαν αυτή την ταπείνωση και είχαν υποσχεθεί ότι μπορούν να καταστρέψουν πλήρως την Γάζα, δεν μπορούν όμως να το κάνουν. Βομβαρδίζουν, κατασφάζουν. 6-7 φορές βομβάρδισαν την Γάζα. Τι κατάφεραν? Λένε ότι το Ισραήλ δεν θα δείξει έλεος, είναι διατεθειμένο να καταστρέψει και να σκοτώσει και τελικά δεν υπέταξε τους Παλαιστινίους. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να καταλάβουν. Οπότε ακόμα και αν μπουν στη Γάζα θα αντέξουν τις απώλειες, διότι οι άνθρωποι της Γάζας δεν θα καθίσουν φρόνημα, έχουν το δικαίωμα να αντισταθούν. Όταν είσαι υπό
πολιορκία, όταν η ζωή σου έχει γίνει κόλαση, όταν δεν έχεις ηλεκτρικό, φάρμακα, τροφή, νερό, δεν έχεις τίποτα, τότε τι περιμένουν από σένα, απλώς να παραδοθείς? Όχι, δεν θα παραδοθούν. Εκείνοι θέλουν να μπορούν να βομβαρδίζουν, να καταστρέφουν εξ αποστάσεως, να σκοτώνουν χιλιάδες. Ήδη έχουν σκοτώσει 3.000, έχουν τραυματίσει 10.000 και δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, διότι οι διασώστες δεν μπορούν να φτάσουν στα θύματα μέσα στα ερείπια. Και το κάνουν αυτό διότι κρύβονται πίσω από τα αεροπλάνα και τα τάγκς τους και βομβαρδίζουν πολίτες στην Παλαιστίνη, σκοτώνουν ολόκληρες οικογένειες, έχουν εξοντώσει 60 οικογένειες. Είναι πολύ καλή σε αυτό. Αλλά για μάχη εκ του συστάδιν, είδαμε φωτογραφίες Ισραηλινών που φεύγουν, που εχμαλωτίζονται. Αυτά δεν ταιριάζουν με αυτή την ιδέα του ανίκητου στρατού. Τώρα λένε ότι αν μπούμε στη Γάζα θα πρέπει να πολεμήσουμε εκ του συστάδιν. Δεν ξέρω αν θέλουν να το κάνουν. Έχουν πολύ εξελιγμένο εξοπλισμό βέβαια. Αν το κάνουν αυτό θα υπάρξουν μαζικές απώλειες, σκοτώνονται μονίμως οι Παλαιστίνοι και βέβαια λέγεται ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, αλλά καμία κατοχή δεν σου δίνει το δικαίωμα να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου έναντι των θυμάτων σου. Εσύ παίρνεις το δικαίωμα να σκοτώνεις αυτούς τους ανθρώπους, αλλά αν τα θύματα σου επαναστατήσουν και ξεσηκωθούν και έτσι βρίσκεται το Ισραήλ σε θέση αυτοάμυνας, δεν έχω ξαναδεί τέτοια λογική. Είναι απίστευτο. Ξεχνούν τη βαρβαρότητα δεκαετιών. Πράγματα τα οποία γίνονται με ατιμωρησία εναντίον των Παλαιστινίων και μετά λένε ότι έχουν δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Το μόνο πράγμα που λειτουργεί είναι ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η απόσυρση από τα κατεχόμενα, να δώσουν στους Παλαιστινίους το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και να λειτουργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Κυρία Σράουρη, ο Μαχμούτ Αμπάς έχει κρατήσει απόσταση και κατήγγειλε ταυτοχρόνως αυτή την επίθεση της Χαμάς στα περίχωρα της Γάζας και ταυτοχρόνως γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ στρατηγών, διπλωματών στην Παλαιστινιακή πολιτική σκηνή και στην κοινότητα και εσείς τα συζητάτε για τη φύση αυτής της επίθεσης. Από πλευράς διεθνούς κοινότητας δεν υπάρχει αμφιβολία. Εσείς πώς το βλέπετε, ήταν τρομοκρατική επίθεση ή όχι? Δεν με ενδιαφέρει πώς το αποκαλείτε, δεν διαφωνούμε για τις λέξεις, συζητάμε εάν το Ισραήλ έχει δικαίωμα να κάνει όλα αυτά τα πράγματα εναντίον των Παλαιστινίων και μετά να διεκδικεί την ασυλία και πάντοτε κατηγορούν το θύμα και πάντοτε μας θεωρούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας, μας δαιμονοποιούν, μας αποκτηνώνουν και βάζουν το Ισραήλ σε ένα βάθρο και έχει προτιμησιακή μεταχείριση. Συστηματικά σκοτώνει πολίτες στο Ισραήλ, στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Βομβαρδίζει συστηματικά. Και τώρα διαφωνούμε για τις λέξεις. Δεν με νοιάζει πώς το λέτε. Είναι άνθρωποι πολιορκημένοι που τους μεταχειρίζονται οι κατακτητές με απόλυτη βαρβαρότητα και εξεγέρθηκαν και δραπέτευσαν από τη φυλακή τους. Όπως και να τους πείτε, είναι πολεμιστές και τμήμα του Παλαιστινιακού λαού. Δεν είναι όλος ο λαός, αλλά είναι τμήμα του. Και
Ζητάτε από τον πρόεδρο να καταδικάσει ένα τμήμα των πολιτών του ή να πάρει απόσταση από την ανταπόκριση των θυμάτων. Είναι μία απάντηση αυτή μετά από όλες αυτές τις δεκαετίες βαρβαρότητας και βίας. Και για πρώτη φορά ένας μικρός αριθμός μαχητών ταπείνωσε τον τέλειο Ισραηλινό στρατό και φανέρωσε τι είναι. Και βέβαια υπάρχει και μία ρατσιστική τάση που λέει ότι δεν αξίζει στους Παλαιστινίους να αντιδρούν στην βαρβαρότητα των Ισραηλινών και αν το κάνουν είναι τρομοκράτες. Δημιουργούν αυτές τις ετικέτες για να μας στερήσουν το δικαίωμά μας στην ανθρωπιά μας και στην αυτοπροστασία μας. Μήπως αυτό το ζήτημα τραβά την προσοχή της διεθνούς κοινότητας και θέτει το παλαιστινιακό ζήτημα σε πρώτο πλάνο ή τελικά θα βάλει τους Παλαιστινίους στη γωνία? Πώς να το πω, από την αρχή υπήρχε μία απολύτως λανθασμένη διαστρέβλωση. Βλέπουμε τα δυτικά ΜΜΕ, τους ηγέτες των Biden, αμέσως το δέχτηκαν και δημιούργησαν μία ολόκληρη άποψη ότι οι Παλαιστίνοι σκοτώνουν και αποκεφαλίζουν, ενώ δεν έγιναν έτσι τα πράγματα και όταν άρχισε να εμφανίζεται η αλήθεια, ακόμα εκείνοι επιμένουν στη δική τους εκδοχή. Δεν υπήρχαν αποδείξεις για αποκεφαλισμούς και τα επαναλαμβάνουν ακριβώς για να δώσουν σε αυτό το αφήγημα μια δική του ζωή που λένε ότι πήγαν οι Παλαιστίνοι και τα έκαναν όλα αυτά. Δεν αληθεύει αυτό και δυστυχώς δεν συμβαίνει μόνο με τα μέσα. Ξέρω πολλούς και τους ρωτάω, είδα και τον Ρόμπερτσον του CNN και του λέω «Μα καλά, είδες αποκεφαλισμένα παιδιά, είδες καθόλου αποκεφαλισμένους» και είπε αυτός «Όχι, όχι», το είπε ο Ισραηλινός εκπρόσωπος. Αυτά συμβαίνει με τους δυτικούς δημοσιογράφους. Ακούν αυτή την καλολαδωμένη Ισραηλινή μηχανή που διαδίδει ψέματα. Ναι, αλλά είχατε και πολλούς πολίτες που έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την επίθεση. Ναι, βέβαια, εμείς διαφωνούμε με τη δολοφονία πολιτών, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση ξεσπούν οι άνθρωποι από την καταπίεση. Αλλά τέτοια φρικτά πράγματα που λένε δεν έγιναν. Τις είχαν φτιάξει, κατασκευάσει τις φωτογραφίες. Δεν έγιναν τέτοια πράγματα με τις γυναίκες και τους αποκεφαλισμούς. Και τώρα πολλοί Ισραηλινοί που ήταν εκεί λένε ότι κάποιους τους πυροβόλησε ο ίδιος ο Ισραηλινός στρατός. Και υπάρχουν και πολλές ιστορίες που οι Ισραηλινές οικογένειες λένε ότι οι πολεμιστές τους φέρθηκαν καλά όταν ήρθαν στα σπίτια τους. Οπότε για να τα δούμε αυτά ήρεμα και με απόσταση και χωρίς φτηνούς συναισθηματισμούς. Δεν μας αρέσει να βλέπουμε ανθρώπους να σκοτώνονται. Δείτε τι έγινε στην Γάζα. Βομβάρδισαν και σκότωσαν και κατακομμάτιασαν χιλιάδες Παλαιστινίους. Έχετε δει αυτές τις φρικτές εικόνες. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τα βράδια διότι βλέπω εφιάλτες με τα κομματιασμένα παιδιά. Υπάρχουν άνθρωποι που οικετεύουν για βοήθεια κάτω από τα ερείπια και δεν υπάρχει εξοπλισμός για να τους βγάλουν μετά τους βομβαρδισμούς. Τους βγάζουν έξω σκάβοντας με τα ίδια τους τα χέρια. Θέλουμε να τους βοηθήσουμε. Now they're warning the hospitals evacuate.
How can the hospitals evacuate? They have dead bodies they don't know what to do with. They don't have medicines and supplies to take care of all the wounded. They are in a position now to have to decide whom to treat and whom not to treat, who has a chance of survival and who doesn't. And many of our doctors, excellent doctors, were also killed. So this is the reality of a very brutal, βλέπουμε... human, harsh situation. Αυτές... τις απάνθρωπες συμπεριφορές. Βλέπουμε ανθρώπους που σκοτώθηκαν εξ αποστάσεως, εν ψυχρό. Και υπάρχει ακριβώς αυτή η τάση, πρώτα-πρώτα να μην τους φερόμαστε σαν να είναι άνθρωποι και μετά να κατηγορούμε και τα θύματα. Για να πάμε κάπου αλλού. Διότι αυτό ήταν ένα θέμα που προξένησε έκπληξη σε πολλούς ξένους ανταποκριτές. Ακούσαμε από τη Βηρωτό τον εκπρόσωπο της Χεσμπολά που έδινε λεπτομέρειες την περασμένη εβδομάδα για το πώς οργάνωσαν την επίθεση και πώς αποφάσισαν για τη χρονική στιγμή. Και στη Βηρωτό είχαν και Ιρανούς αξιωματούχους. Όλα αυτά πάνε το Παλαιστινιακό σε μια άλλη διάσταση. Μετά από αυτά που ακούσατε, μετά από αυτά που ακούσαμε από τον εκπρόσωπο της Χεσμπολά για την ανάμειξη των Ιρανών, μπορούμε να πούμε ότι το Παλαιστινιακό τελικά αποτελεί αντικείμενο χειρισμού από τις Ιρανικές αρχές? Όχι, καθόλου. Αν ακούσατε τους μαχητές της Χαμάς και τους πολιτικούς, τους στρατιωτικούς και τους πολιτικούς ηγέτες, και εκεί υπάρχουν επίσης και θεσμικά όργανα, εν πάση περιπτώσει, η στρατιωτική ηγεσία της Χαμάς είπε σαφέστατα ότι δεν συντονίστηκε, δεν ενημέρωσε, δεν είπε τίποτα σε κανέναν, ούτε στις φράξεις που υποτίθεται ότι έχουν μαχητές. Ήταν λοιπόν ένα σχέδιο που διεξήχθη υπό άκρα μυστικότητα. Και όταν μίλησαν και για την 11η Σεπτεμβρίου και μιλούσαν για τη Χαμάς και για το ISIS, και δεν ήταν αλήθεια αυτό, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι υπήρξε κάποιος συντονισμός, διότι η Χαμάς δεν είναι η τζιχάντ, ούτε άμεση σύμμαχος του Ιράν και της Χεσμπολά. Οπότε είχαν τα δικά τους σχέδια, τα υλοποίησαν, τηρώντας μυστικότητα για ένα χρόνο. Όλοι εκπλαγήκαμε με αυτά, διότι ακόμα και οι πιο τεχνικά εξαλειμμένες κατασκοπευτικές συσκευές των Ισραηλινών δεν μπορούσαν να εντοπίσουν τι γινόταν. Οπότε δημιούργησαν αυτή την πόλωση με τους άξονες και με τους συμμάχους, αλλά δεν νομίζω ότι το Παλαιστινιακό εντάσσεται σε αυτή την πόλωση με τους Σιίτες και τους Σουνίτες. Και οποιοδήποτε ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη, για το διεθνές δίκαιο, για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, θα πάρει το μέρος των Παλαιστινίων. Αυτό μόνο με ενδιαφέρει. Εγώ ενδιαφέρομαι για αυτό το λαό. Και πραγματικά έγινε μια συγκεκριμένη απόπειρα για τη δαιμονοποίηση των Παλαιστινίων, για να καταστρέψουν τη φήμη τους, να πούνε ότι δεν έχουν δικαίωμα στην ελευθερία, στην αυτοδιάθεση. Και μια τελευταία ερώτηση. Υπάρχει ακόμα η Παλαιστινιακή Αρχή, εκπροσωπεί ακόμα τον Παλαιστινιακό λαό? Υπήρχε ένα κενό για πολύ καιρό ανάμεσα στο λαό και την επίσημη ηγεσία. Αυτό το κενό έκανε πολύ δύσκολη την επίτευξη εμπιστοσύνης και επικοινωνίας. Ειδικά η νέα γενιά πιστεύει ότι τους έχουν αφήσει πίσω, ότι δεν κατάφεραν να τους προστατεύσουν, δεν τήρησαν τις υποσχέσεις τους, δεν τους έδωσαν ένα σύστημα διακυβέρνησης
Και νομίζω, εκτός κι αν γίνουν εκλογές και αν δεν δώσουμε και χώρο σε νεότερους ανθρώπους και σε γυναίκες ώστε να αποτελέσουν τμήμα ενός νέου συστήματος με ένα νέο όραμα, τότε θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Αλλά πιστεύω ότι έχουμε τέλος εποχής και στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ και ίσως και στην περιοχή, διότι γίνονται μεγάλες προσπάθειες να αλλάξουν τα πράγματα στο Ισραήλ, να του δώσουν μεγάλες εξουσίες στην περιοχή και να τον και να το εντάξουν. Και αυτό απέτυχε διότι και εμείς δεν πρόκειται να συμμετέχουμε σε αυτή την μεγάλη αδικία. Οπότε σταματούν τέτοια σχέδια κανονικοποίησης, ελπίζω, και για την περιοχή υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που επαναστατούν. Δεν νομίζω ότι θα φυλακίσουν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί ανθρώπους που θα υψώσουν την Παλαιστινιακή σημαία. Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα και όμως τους αψηφούν και βγαίνουν οι άνθρωποι στο δρόμο, διότι ο λαός ακόμα έχει συνείδηση, καταλαβαίνουν, οι κυβερνήσεις λειτουργούν βάσει των συμφερόντων τους, χειραγωγούν τα γεγονότα, μετατρέπουν τους Παλαιστινίους σε θύματα, αλλά δέχονται την κατακραυγή του ίδιου του λαού τους. Διότι καμιά φορά δεν αντέχω να ακούω το Biden και τον Blinken και όλους αυτούς, αλλά όταν βλέπεις τι κάνει ο λαός, αυτό μου δίνει ελπίδα. Δόκτωρα Σράουρη, σας ευχαριστώ πολύ και για το χρόνο σας και για αυτή τη συνέντευξη. Ευχαριστώ Πάνο. Είναι πολύ ωραίο που σε ξαναείδα.